Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ακόμα ένα unboxing από ένα bundle ή ένα πακέτο προσφοράς από το αγαπημένο Wishbox. Όπως είχαμε δει εκείνο τις προάλλες με το Chase του Gollum, ίδια φάση ακριβώς, απλά εδώ το Chase-άκι είναι ο Dart. Ο Demon Dog από το Stranger Things που τον δώσανε και όνομα Dart. Ίδια φάση όπως ήταν ο Demogorgon ας πούμε, αλλά σε σκύλος για όσους έχουν δει Stranger Things. Τετράποδο τέλος πάντων, όχι σκύλος. Να πούμε ότι και εδώ πρέπει να είναι η ίδια φάση όπως ήταν ο Demogorgon, το Chase του έτσι με κλειστό πρόσωπο. Και εδώ έτσι πρέπει να είναι το Chase του Dart, αν θυμάμαι καλά. Πάλι με κλειστό πρόσωπο. Στα 49,99 είναι πάλι αυτό το πακέτο. Βασικά να ξεκινήσουμε να το ανοίγουμε και όσο το βλέπουμε, γιατί να φανταστώ ότι πάλι ήρθε στο γαμάτο κουτί, στα καινούργια κουτιά του Wishbox. Έχουμε εδώ και την γαμάτη ταινία του Μπουγιαλαμάς Collections, μας γράφει η Εύθραυστον. Έχουμε δει και αρκετά pop hunting εκεί και πόσο μεγάλο είναι το μαγαζί. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις το Γιαλαμάς Collections είναι το Wishbox, το Toys for Kids και είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τα Village Movie Store. Τι λες τώρα, το γαμάτο κουτί. Μ' άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα κουτιά του Wishbox. Έχουν και πάρα πολύ ωραίο μέγεθος. Το μέγεθός τους χωράει 5 ποπάκια μέσα, γιατί το προηγούμενο το έχω κάνει ήδη αποθηκευτικό χώρο για κάποια ποπάκια που έχω. Έχουμε εδώ Wishbox, πάρα πολύ ωραίο κουτί. Τα καινούργια τους κουτιά που φτιάξανε. Πάρα πολύ όμορφο, με τα logo του πίσω μας λέει και μπροστά βασικά wishbox.gr και κάτω μας έχει όλα τα σχετικά, βλέπουμε εδώ αυτό που σας έλεγα είναι official partner Village Movie Store και εδώ είναι το ίδιο με το Toys for Kids, απλά το Wishbox είναι στην ουσία η εξέλιξη του Toys for Kids. Πάμε να δούμε αμέσως το πακέτο, όπως είπαμε εδώ σε αυτό το πακέτο έχουμε 49,99 και έχεις ένα chase-άκι, στο συγκεκριμένο πακέτο έχεις το chase του Dart και 3 common τα οποία μπορείς να τα επιλέξεις εσύ, αυτό είναι το γαμάτο γιατί είναι 3 common. Τα common όταν λέμε τα ποπάκια που είναι στα 14,99 τα απλά, όχι κάποιο exclusive, τα οποία είναι στα 14,99. Οπότε σκέψου έχεις 3 των 15 ευρώ και ένα chase. Τα chase είναι και λίγο πιο ακριβά γιατί είναι ένα προς 6 σπανιότητες του και αυτά. Πόσο συμφέρει αυτό το κουτί. Λοιπόν, πάμε αμέσως να το δούμε και θα έχουμε και giveaway. Έχω δίπλα μου ένα giveaway χορηγούμενο από το Wishbox που θα το δούμε μετά αφού δούμε πρώτα τι έχουμε πάρει εδώ πέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το chase του Dart, γιατί όχι. Να δούμε, ναι, πάρα πολύ όμορφο φαίνεται, αλλά αυτό είναι με κλειστό στόμα. Θα με χαλάει και ένας κανονικός Dart. Πάρα πολύ ωραίος. Αυτός σιγά σιγά εδώ ο φίλος θα μας χρειαστεί. Ναι ρε φίλε, το τσέισάκι του Dart. Το Pop Television 601, από πόσο έχει φτάσει το Television, εντάξει. Σε αυτή την κατηγορία είναι οι περισσότερες σειρές, εκτός από κάποιες σειρές όπως το Game of Thrones που έχει δικιά του κατηγορία. Πάρα πολύ ωραίο. Από αυτό εδώ το Wave. Το Wave της δεύτερης, αυτό πρέπει να ήταν και το πρώτο Wave της δεύτερης σεζόν που βγήκαν με τη στολή των Ghostbusters οι μικροί. Πάρα πολύ ωραίο τσέισάκι. Θα τα ανοίξουμε όλα να τα δούμε εννοείται και αυτό είναι στα 4 εννοείται. Α, βασικά πρέπει να έχει διαφορά και στα πόδια. Όχι, νομίζω μόνο στο κεφάλι έχει. Ναι, είναι κλειστό το κεφάλι του. Και τα υπόλοιπα 3 είναι από Game of Thrones. Κάποια κομμάτια που μου λείπανε. Βασικά εδώ έχουμε και τον Γκάλ Ντρόγκο τον οποίο τον είχα αλλά τον έδωσα οπότε τον ξαναπήρα εννοείται. Αφού ξανά έγινε restock. Ο Γκάλ Ντρόγκο, Pop Game of Thrones νούμερο 4 από την πρώτη Edition 1. Αν αυτό που λέγαμε ότι προσπαθούσα να θυμηθώ αν γράφουν εδώ, α πούμε αυτό. Γράφει Edition 1 και κάποια ακόμα αν θυμάμαι καλά γράφανε. Πάρα πολύ ωραίος ο Carl Drogo και αυτά που βγήκανε και πιο καινούργια σε restock παίζει να είναι και λίγο καλύτερη δουλειά τους. Θα δούμε όχι δηλαδή φαίνεται κάποια μικρά λαθάκια. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται πάρα πολύ όμορφος. Συνεχίζουμε με Game of Thrones. Έχουμε την αγαπημένη Arya η οποία είναι το Pop Game of Thrones νούμερο 09. Αυτή είναι από το δεύτερο edition. Ένα παλιό κομμάτι που ευτυχώς είχαμε restock από αυτό και δεν μπήκε στο Vault για να μην ανέβει. Πάρα πολύ ωραία, αλλά τα θέλουμε αυτά για να κλείνουμε σιγά σιγά τα νούμερα του Game of Thrones. Και σιγά σιγά να εδώ, ας πούμε, που βλέπω ότι είναι μόνο ο Renly. Μόνο ο Renly έχει πάει κάπου στα 2 με 3 εκατοστάρικα περίπου χρειάζεται κάποιος για να φέρει το Renly στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε last but not least, γιατί έχουμε να δούμε και το giveaway ποπάκι. Εδώ έχουμε τον Night King, τον απλό. Εδώ με τον Night King το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι είχα τα άλλα δύο exclusive από το SDCC, από το San Diego Comic Con 2017 που είναι διάφανος και τον Glow in the Dark, αλλά δεν είχα τον απλό. Οπότε πήρα και τον απλό. Pop Game of Thrones νούμερο 44. Ναι, και εδώ μας γράφει επίσης Edition 6 από την 6η έκδοση. Το 6ο Edition τέλος πάντων των Pop του Game of Thrones. Και εδώ έχω γίνει όπως είπαμε ολόκληρη κατηγορία. Έτσι το νούμερο πάνω μετράει μόνο ποπάκια του Game of Thrones. Γι' αυτό είναι και αυτά τα νούμερα. Αλλά έχουν βγει τώρα, έχει πάει και κάπου στο 70 νομίζω. Λοιπόν, αυτά τα 4 είναι τα δικά μου. Στην ουσία διάλεξα 3 ποπάκια του Game of Thrones που μου λείπανε και το Chase του Dart που ήταν στο πακέτο. Και αυτό που θα δώσουμε giveaway. Ένα χορηγούμενο giveaway και επίκαιρο μιας και τώρα παίζει το solo κινηματογράφος.
Το Star Wars, Pop Star Wars βασικά, 173 ο Μουφτάκ από το 2017, το Emerald City Comic Con του 2017, είναι όπως μας το λέει Spring Convention. Εκεί η φάση είναι αυτή ότι τα χωρίζουν τα συνέδριά του, τέλος πάντων τα Comic Cons τα χωρίζουν με τις εποχές. Ας πούμε έχουμε Spring, έχουμε Summer, έχουμε Fall για το χειμώνα. Δεν πρέπει να έχουμε για το χειμώνα κάτι, γιατί Fall Convention είναι το New York Comic Con, Summer Convention είναι το San Diego Comic Con, Spring Convention είναι του Emerald City, της Emerald City, οπότε ναι. Εκεί δεν έχουμε, δεν θυμάμαι τώρα να έχω δει κάπου που είναι convention, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Ένα exclusive ποπάκι θα δοθεί δώρο σε έναν νικητή. Και βλέπουμε εδώ πίσω, ναι, από εδώ πίσω του έχουμε όλου μόνο hooded look που μα λείπει. Πρέπει να το βρούμε και αυτόν. Αυτό ήταν από το Celebration 2017, το Star Wars Celebration. Λοιπόν, αυτά πάμε να ανοίξουμε μέσα στα ποπάκια και αυτό που είναι να δοθεί σε giveaway για να τα δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά του και τη λεπτομέρειά του. Ανοίξαμε λοιπόν και για άλλη μια φορά θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη Funko, γιατί ο Dart πραγματικά βγήκε πάρα πολύ όμορφο σε αυτή τη στάση που έχει στο βάψιμό του, στη λεπτομέρειά του βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και τα σημάδια που έχει ο Dart, έτσι είναι συγκεκριμένο ο Dart, δεν είναι ένα απλό demo dog. Μ' άρεσε και αυτή η λεπτομέρεια έτσι που είχε εδώ πέρα, μόνο ο Dart έχει αυτά, έτσι τον αναγνώριζαν κιόλας. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ που πάει και στη στάση του, που έχει πάρα πολύ όμορφο. Αυτό να είναι τα μπορείς να τον έχεις βασικά. Το συγκεκριμένο που είναι το chase του όχι, γιατί ο άλλος είναι πιο όμορφος. Η απλή του έκδοση είναι πιο όμορφη, έτσι με ανοιχτό το κεφάλι. Αλλά και αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Άνετα θα παίρναμε και έναν έτσι με ανοιχτό κεφάλι για να τον βάζαμε όπως είναι εδώ ο Demogorgon και αυτός να ήταν κάπως έτσι. Πώς θα φαίνονταν, πάρα πολύ ωραία θα φαίνονταν. Ίσως γιατί όχι, το βάλουμε, κάνουμε και ένα τέτοιο πράγμα έτσι στο background, μια μικρή αλλαγή ακόμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Δεν θυμίζει pop σίγουρα γιατί δεν έχει τα μάτια αυτά. Μόνο το κλασικό τετράγωνο κεφάλι των pop. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του. Έτσι όπως είναι, η βαφή του, το σκάλισμά του, πάρα πολύ ωραίο και ρεαλιστικό. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε τον Καλ Ντρόγκο. Ο οποίο εντάξει, μιλάμε για ένα από τα πρώτα κομμάτια του Game of Thrones και αρκετά παλιό κομμάτι. Οπότε να βλέπουμε και στο μάτι ήδη έχει φύγει λίγο χρώμα, ας πούμε, ή δεν βάφτηκε σωστά, ξέρω εγώ. Λίγο τα μουσια του, όπως είναι, πέφτουν πάνω στο πρόσωπο, έχει χυθεί λίγο μπουλιά. Εντάξει. Αλλά σε γενικές γραμμές ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Γεροδεμένος, όπως ήταν και γομάρι ο Καλ Ντρόγκο, και σωστή δουλειά στο μαλλί του και στο μουσι του και σε αυτά που φορούσε. Πάρα πολύ ωραίος. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και από τα παλιά κομμάτια του Game of Thrones, που αν κάποιος θέλει να μαζέψει τα νούμερα του Game of Thrones, καλό είναι να τα πάρει ό,τι βλέπει εδώ πέρα. Γιατί θα χαθούν. Άμα μπουν μια στο Vault, μετά θα ζωρίσει πάρα πολύ η κατάσταση. Η Άρια, η οποία Άρια και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Εντάξει, και αυτή η δουλειά της ένα παλιό κομμάτι δεν είναι και η καλύτερη, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο που πάει. Εντάξει, εδώ είναι που η Funko έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται, να αλλάζει λίγο τις τάσεις. Αλλά δειλά-δειλά, δηλαδή, όχι σε σχέση με τα τελευταία ποπάκια που έχουμε δει. Έχει μια διαφορετική στάση, αλλά ακόμα οι αναλογίες τους και αυτά είναι λίγο ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Κοιτάξτε εδώ, με το σπαθί της Needle, πώς το έλεγε, ναι, Needle. Που το είχε δώσει δώρο ο αδερφός της, ο Jon Snow, ο Γιάννης ο Χιόνης. Ένα πάρα πολύ όμορφο παπακιάτι, πώς και πώς περιμένουμε την τελευταία σεζόν μάλλον για να τελειώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε, πάμε για το τέλος στο Night King, που παραδόξως είχα τους δύο exclusive και δεν είχα τον απλό. Ήρθε η ώρα να προσθεθεί και αυτό στη συλλογή εννοείται. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτός είναι και πιο όμορφος. Βασικά ο κανονικός είναι και πιο όμορφος. Οι άλλοι, ο ένας που είναι έτσι λίγο διάφανος και ο άλλος που είναι μπλε, ο Glow in the Dark, έτσι και έτσι. Αλλά αυτός είναι ο πιο όμορφος. Γιατί έχει και τα σωστά χρώματα και η στολή του είναι πάρα πολύ ωραία και το κεφάλι του. Πάνω και εδώ έχει μια πολύ ωραία λεπτομέρεια. Θα μπορούσε να ήταν ο Darth Maul του πάγου. Γιατί όχι, έτσι που έχει αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραίος. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι επίσης. Και όπως είπαμε, το τελευταίο κομμάτι που θα δώσουμε στο giveaway, ένα χορηγούμενο giveaway από το Wishbox, και μιλάμε για Star Wars τώρα που παίζει και το solo. Να πούμε δύο κουβέντες για το solo. Το είδα μέτριο. Εντάξει, καλό, είδαμε κάποια πράγματα που θα ήθελα να δω, ας πούμε, πώς γνωρίστηκαν ο Τσουμπάκα, η διαδρομή του Κέσελ που την έκανε στα 12 πάρσε και φαγώνονταν γι' αυτό, αλλά γενικά ήταν όλοι οι άλλοι δεύτερη, τρίτη ρόλοι πολύ ενδιαφέροντες και ρόλοι και ηθοποιοί, αλλά ο Χαν Σόλο που έπρεπε αυτός να είναι ο πιο ενδιαφέρον, ας πούμε, ήταν αδιάφορος. Αυτό με χάλασε λίγο, ο ηθοποιός πιο πολύ με χάλασε και κάποια μικρά πραγματάκια που ίσως θα συζητήσουμε στο live που θα κάνουμε για αυτή την κλήρωση. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Μουφτάκ. Εντάξει, τώρα μιλάμε για pop του Star Wars. Έτσι, τα pop του Star Wars έχουν άλλη αρχοντιά. Είναι bobblehead, έχουν τη βάση τους. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι.
Εδώ δεν θα ζητήσω πολλά πράγματα, επειδή είναι μόνο αυτός και θα έχουμε μόνο ένα νικητή. Απλά στη συγκεκριμένη δημοσίευση που θα κάνω εγώ αυτού του βίντεο, κάτω κάντε tag έναν φίλο σας. Εννοείται πρέπει να είστε συνδρομητές στο κανάλι του Mostly Unboxing και να κάνετε ένα like στη σελίδα του Wizbox. Και like στη σελίδα του Mostly Unboxing εννοείται. Στην ουσία, απλά δεν θα σας βάλω να κάνετε share. Ό,τι κάνατε όλες τις άλλες φορές, απλά χωρίς share για πιο εύκολα και γρήγορα πράγματα. Δύο like που οι περισσότεροι τα έχετε κάνει ήδη για να subscribe στο κανάλι και είστε κομπλέ. Και κάτω στα σχόλια tag έναν φίλο σας γιατί πάλι τον νικητή θα τον πάρουμε από τα σχόλια όπως όλες τις φορές από το random comment picker. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, είναι Παρασκευή, οπότε την άλλη Παρασκευή θα το αφήσουμε μια εβδομάδα ανοιχτό το giveaway, μέχρι την άλλη Παρασκευή θα τρέχει. Απλά επειδή θα γράψω κάτω στην περιγραφή εννοείται και ό,τι χρειάζεται. Απλά τώρα το πρόγραμμά μου είναι λίγο βαρύ, είναι γενικά είναι λίγο πολύ, πολύ πιεσμένο σε αυτόν τον καιρό, οπότε δεν ξέρω αν θα βγούμε σίγουρα live. Θα γράψω κάτω κανονικά ότι η κλήρωση θα γίνεται μέχρι τις 11 η ώρα και μετά θα βγούμε live αυτά. Απλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην μπορέσω να βγω live, οπότε το Σάββατο όσο θα γυρίσω το βίντεο, Κυριακή πρωί μπορεί να έχετε δύο βίντεο, ένα βίντεο που θα ανακοινωθεί ο νικητής και ένα βίντεο το κλασικό κάθε κυριακάτικο special βίντεο. Αυτά παιδάκια, να θυμίσουμε λίγο για αυτό το bundle του Wizbox, αυτό το γαμάτο bundle με 49.99. Έχεις ένα chase στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το chase του Dart και τρία common που επέλεξα εγώ από Game of Thrones. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς ό,τι θέλετε, αυτό είναι το πολύ γαμάτο σε αυτό το κουτί. Ότι έχεις standard το chase, αν κάποιος ψάχνει αυτό το chase, σίγουρα στο Wizbox με τόσο μεγάλη ποικιλία θα βρεις να βάλεις τρία common για να τα αποκτήσεις και αυτά σε ένα πακέτο προσφοράς. Αυτά παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Μην χάσετε το giveaway, πολύ απλά βήματα είναι, θα τα γράψω και κάτω εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.